Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα ο κύριος Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης. Είναι ιδρυτικό μέλος του φιλανθρωπικού εθελοντικού οργανισμού Goals στη ζωή και βεβαίως έχει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες να μας δώσει. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι εγώ μου, καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς έχουμε ακόμα ένα παιδί νεαρό που δίνει τη δική του μάχη. Τι μπορούμε να κάνουμε για να συνδράμουμε είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, ο Γιώργος είναι καταρχάς ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Ακαδημία της ΑΕΛ. Είναι 15-16 χρονών. Είναι μια περίπτωση που εμείς σαν ποδοσφαιριστές και ως ένας καινούργιος εθελοντικός οργανισμός θεωρούμε ότι είναι δική μας περίπτωση. Είναι κομμάτι δικό μας, είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου μας και σύνδρομοι όλοι μαζί και είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές και οι παλέμαχοι μέσω του Goals στη ζωή και της προσπάθειας που γίνεται. Θέλουμε να είμαστε κοντά στον Γιώργο, γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη μάχη, την οποία είμαστε πάρα πολύ σίγουροι και θετικοί ότι θα την κερδίσει, όπως πάρα πολλά παιδιά της ηλικίας τους και παρόμοιες περιπτώσεις. Τώρα εμείς μέσω αυτής της καμπάνιας η οποία γίνεται και της ενεργοποίησης θέλουμε να καλέσουμε τους φιλάθλους, τον κόσμο, την κοινωνία γενικότερα, η οποία είναι αρκετά ευαίσθητη σε τέτοιου ζητήματα, ιδιαίτερα τους νέους, τους στρατιώτες, τα παιδιά, τα άτομα νεαρής ηλικίας, να οθηθούν, να πάνε να δώσουν ένα δείγμα. Είναι πάρα πολύ εύκολη η δειγματοληψία πλέον που γίνεται μέσω ΣΑΓΙΟ, έτσι ώστε να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν συμπατοί δότες έδωσαν το μυελό τους και χάρισαν ζωή σε συνανθρώπους μας και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σύγχρονη κοινωνία να είμαστε όλοι κοντά ο ένας με τον άλλο. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη ενεργοποίηση από όλους μας δεν αφορά φυσικά μόνο τον Γιώργο Μιχαηλίδη, είναι η αφορμή ο Γιώργος. Μπορεί, αν βρεθεί οποιοδήποτε δότης, να δοθεί η ζωή και σε άλλα άτομα αυτής της ανθρωπότητας που πάσχουν από παρόμοια είδους προβλήματα. Έχετε δίκιο. Όσο πιο εμπλουτισμένο είναι το αρχείο από εθελοντές δότες, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την έκκληση σε όλους τους νέους να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι λίγος χρόνος, πολύ λίγος πρέπει να αφιερωθεί. Δεν είναι κάποια επώδυνη διαδικασία, το είπατε κι εσείς, είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορεί στο τέλος να βοηθηθεί, αν όχι ο Γιώργος, κάποιος άλλος. Γιατί όχι λοιπόν? Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι και οι νέοι αλλά και οι παλιότεροι σε ηλικία φοβούνται γενικά τη διαδικασία και αυτό είναι αδικαιολόγητο, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι ένα λεπτό διαδικασία, μέσω ΣΑΓΙΟ παίρνει το δείγμα και μπαίνει στην τράπεζα μέσω της τράπεζας αίματος, είτε στο Καραϊσκάκειο ίδια μου μπορεί να γίνει. Μπορούν να βρουν πάρα πολύ εύκολα και στην ιστοσελίδα του Καραϊσκάκειου αλλά και στις τράπεζες αίματος των γενικών νοσοκομείων των πόλεων. Και θέλουμε να οθήσουμε όλους τους νέους να πάνε να κάνουν τη διαδικασία, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την τηλεφωνική παρέμβαση.